στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής που ασκούν οι φροντιστές, οι νόμιμοι φροντιστές του νομού Αρκαδίας, κάνοντας πολλές δράσεις. Μία επιπλέον δράση με αφορμή της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού είναι αυτή η ενημερωτική εκδήλωση που κάνουμε επαγγελματικού προσανατολισμού και ουσιαστικής βοήθειας για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Θέλω εξ αρχής να πω ότι όλοι οι συνάδελφοι φροντιστές είναι δίπλα στα παιδιά μας από την πρώτη στιγμή που μπαίνουν στο χώρο μας και εμπιστεύονται την βοήθειά τους για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας γίνεται μετά την έκδοση των βαθμολογιών. Θα πάνε στα φροντιστήριά τους για να τους βοηθήσουν και για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Όλοι μαζί λοιπόν, απευθυνόμενοι σήμερα σε όλους τους μαθητές μας, αλλά και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και στην τοπική κοινωνία, κάνουμε αυτή την εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, πώς και με ποια κριτήρια και ποιες επιλογές θα πρέπει να κάνει ο κάθε υποψήφιος με αφορμή αυτή τη σημαντική, κρίσιμη διαδικασία που είναι για το μέλλον του και για το επάγγελμα που επιθυμεί και στοχεύει να διεκδικεί να ασκήσει. Θέλω πρώτα να ξεκαθαρίσω ότι οι σχολές ή οι κατευθύνσεις οι επαγγελματικές του κάθε παιδιού θα πρέπει να αποτυπωθεί με σωστό τρόπο στο μηχανογραφικό. Πρέπει να καταλάβουν οι μαθητές μας ότι με το μηχανογραφικό δεν δηλώνουν τις σχολές με βάση τη βαθμολογία που είχαν πέρσι ή κάποια διαφορετική που είχαν πρόπερσι. Αλλά δηλώνουν τη δικιά τους επιλογή, θεωρώντας ότι είναι μαθητές με άριστα όλοι, με 20.000 μόρια, θα λέγα αλληγορικά, και καλούνται να επιλέξουν ποιες σχολές θα είναι αυτές που θα αναδείξουν τις δικές τους δεξιότητες, τα δικά τους θετικά στοιχεία για να κάνουν αύριο ένα επάγγελμα που θα μπορεί να αποδώσει σε μια κρίσιμη περίοδο που ζούμε. Θα πρέπει επίσης να γίνει σαφές προς όλους ότι ζούμε σε μια εποχή που οι αλλαγές είναι ακραίες και μεγάλες. Κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει ποιο είναι το σίγουρο αύριο επάγγελμα. Υπάρχουν όμως έρευνες που δείχνουν τις κατευθύνσεις αυτές. Όλα αυτά θα τα παρουσιάσουμε με έναν αναλυτικό τρόπο, με έναν κατάλληλο σύμβολο σταδιοδρομίας, που είναι ο Χρήστος Ταουσάνης, διδάκτορας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, συνεργάτης στην εταιρεία Ιμπλόι, που εμείς τον φέρνουμε σε αυτή την πόλη μας για να ενημερώσει ανοιχτά όλους τους ενδιαφερόμενους. Μας πείτε πότε θα γίνει η εκδήλωση? Η εκδήλωση θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, 25 Ιουνίου, στις 7 ώρα το βράδυ, στο αμφιθέατρο του Αποστολοπούλου Κρεματικού Κέντρου. Θα ξέρουν ότι όλοι όσοι θα έρθουν εκεί, στόχος μας είναι να τους λύσουμε όλες τις απορίες που έχουν. Και αν κάποιες μέσα από την παρουσίαση θεληθούν, θα έχουν τη δυνατότητα να ρωτήσουν τον ομιλητή, έτσι ώστε να πάρουν όλες τις απαντήσεις. Και τα ερωτήματα είναι πολλά. Θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολλά πράγματα στο μηχανογραφικό που κάποια μπορεί να τα έχουν σε απορία και να απαντηθεί, κάποια να μην τα έχουν σκεφτεί. Θα ενημερωθούν για τις αλλαγές που έχουν γίνει στο μηχανογραφικό. Από τη μια χρονιά στην άλλη έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Υπάρχουν σχολές που πλέον έφυγαν από το ένα πεδίο και πήγαν στο άλλο. Ή είναι ταυτόχρονα σε δύο πεδία. Θα έλεγα οι χημικοί που τους ξέραμε σαν σχολές προσκοσματικές σήμερα είναι και σχολές υγείας. Υπάρχουν σχολές πληροφορικής που έφυγαν από το δεύτερο πεδίο και πήγαν στο πέμπτο. Ή από το πέμπτο στο δεύτερο. Επίσης, μου προέκυψε εχθές σήμερα σε ένα μαθητή μου. Τελείωσε θεωρητική κατεύθυνση, ανθρωπιστικές σπουδές που λέμε. Είχε στο μυαλό του μόνο ότι θα πάει νομική, ψυχολογία, ΜΜΕ ή φιλολογία. Καταρχήν δεν ήξερε ότι η φιλολογία δεν είναι οι 5 σχολές φιλολογίας, αλλά είναι 20. Φιλολογίας, νεοελληνικής γλώσσας, φιλοσοφική, ιστορικό-αρχαιολογικό, φουμπουψού όπως λέμε. Ένα. Δεύτερον, ότι έχει τη δυνατότητα να πάρει και άλλα παιδεία. Παίρνοντας πέμπτο μάθημα και ποια είναι η επιλογή του ότι έχει δυνατότητα να πάρει πλέον μάθημα και να ανοίξει νέο πεδίο. Αλλά αυτό έχει ήδη συμβεί. Το πέμπτο μάθημα ήδη το έχει δώσει, αν το. Το έχει δηλώσει, ναι. Δεν θα ξεχνάτε ότι η συνάντησή μας δεν θα είναι μόνο μαθητές της Λυκείου. Καλούμε και μαθητές Δευτέρας και Πρώτης Λυκείου που πραγματικά ενδιαφέρονται να κάνουν τις εκλογές τους. Και αυτό είναι κάτι που, για να είμαστε ειλικρινείς, ελάχιστοι το ξέρουν.
δεν έχουν φανταστεί ότι μπορούν να πάνε στη θεωρητική, να δηλώσουν ανθρωπιστικές σπουδές στη θεωρητική κατεύθυνση και να μην πάρουν μαθηματικά, να μην ασχοληθούν καθόλου με αυτές τις σχολές και να πάρουν το τρίτο ή το πέμπτο πεδίο. Να πάρουν το τρίτο πεδίο παίρνοντας βιολογία γενικής παιδείας και να πάρουν ιατρικά ή παραϊατρικές σπουδές ή να πάρουν το μάθημα των μαθηματικών γενικής παιδείας και να πάρουν το τέταρτο πεδίο που είναι οι σχολές εκπαίδευσης. Να πάνε για παιδαγωγικά, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί εναλλακτικοί δρόμοι που θα πρέπει να συνυπολογιστούν όλα τα δεδομένα του κάθε μαθητή και αυτό θα είναι μια διαδικασία που θα την κάνουμε και στα φροντιστήριά μας στους μαθητές μας και όχι μόνο στους μαθητές μας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλη την κοινωνία, ο οποίος πραγματικά έχει ανάγκη να υποστηριχθεί στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού που πλέον γίνεται ηλεκτρονικά, να απευθυνθεί στα νόμιμα φροντιστήρια της πόλης. Είναι ενημερωμένοι όλοι οι συνάδελφοι, είναι εδώ δίπλα, συμμετέχουμε σε όλες τις διαδικασίες μαζί και πάμε αυτή την πορεία πάντα υπηρετώντας την εκπαίδευση, πάντα υπηρετώντας τους μαθητές μας, πάντα υπηρετώντας την κοινωνία. Ανέφερα ένα παράδειγμα, όπως επίσης θα πρέπει να το έχω ξαναπεί και προσωπικά, ότι υψηλόβαθμες σχολές δεν σημαίνει και είναι και οι καλύτερες πάντα σχολές. Υπάρχουν και χαμηλόβαθμες σχολές που μπορεί να έχουν, που για κάποιους λόγους δεν έχουν αναδειχθεί, δεν έχουν, είναι καινούργιες. Είναι στην επαρχία. Είναι στην επαρχία, πολύ σημαντικό. Αυτή την εποχή σήμερα υπάρχουν η κρίση έχει οδηγήσει όλους να διεκδικούν τις κοντινές σχολές, τις κεντρικές πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να πούμε για τη σχολή της πόλης μας. Είμαστε στην Τρίπολη. Έχει το τμήμα και το οικονομικό και το τμήμα πληροφορικής και επικοινωνιών. Είναι εξαιρετικά τμήματα. Με σχετικά, μην παραξηγηθώ, χαμηλές και μέτριες βαθμολογίες. Είναι πάρα πολύ καλές σχολές. Και θα πρέπει να υποστηριχτούν. Σαν παράδειγμα. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να δουν στις προοπτικές της κάθε σχολής, να μάθουν για τα προγράμματα σπουδών, τις δυνατότητες μεταπτυχιακών, ακόμα και περιπτώσεις που τους ενδιαφέρουν για μεταγραφές και τα λοιπά, ποιες σχολές και πού μπορούν να μεταγραφούν, είναι πάρα πολλά τα δεδομένα. Υπάρχουν οι στρατιωτικές σχολές, υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για αυτές. Υπάρχουν οι σχολές της παλιάς γυμναστικής ακαδημίας, της πυροσβεστικής. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες. Υπάρχουν κατηγορίες αμαία, ειδικών επιδόσεων αθλητών. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι που μπορεί να μην απασχολούν το σύνολο της κοινωνίας, αλλά είναι ένα κομμάτι που ακουμπάει σε όλες τις πόλεις. Υπάρχει το 10% αυτών που μπορούν να ξαναδηλώσουν στις σχολές χωρίς να δώσουν εξετάσεις. Όλα αυτά λοιπόν στο ραντεβού μας την Κυριακή στις 7 η ώρα, 25 Ιουνίου, στο Πνευματικό Κέντρο. Θα ξέρουν πάντα ότι τα νόμιμα φροντιστήρια, οι επαγγελματίες φροντιστές είναι δίπλα τους. Και μέσα από την εκδήλωση αυτή και με τις ανοιχτές πόρτες των φροντιστήριων. Τους περιμένουμε όλους εκεί, στην τελευταία συνάντησή μας και στο πρώτο μεγάλο ραντεβού στον επαγγελματικό ορίζοντα της ζωής τους. Ήθελα απλώς να συμπληρώσω κάτι. Εκτός του ότι αυτή η εκδήλωση με την επάρκεια που έχει και ο εισηγητής στο τεχνικό μέρος της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών που θα δώσει μία καλή, εξαιρετική βοήθεια θα έλεγα στα παιδιά που τώρα στην τρίτη ηλικίου κάνουν το μηχανογραφικό τους. Θα ήθελα να πω ότι μέσα στην κοινωνία και κυρίως στο χώρο της παιδείας θα πρέπει να ξεκινήσει μία καινούρια συζήτηση για την παραγωγική βάση της χώρας μας και το πού πρέπει να στραφούν τα παιδιά κυρίως στην παραγωγική διαδικασία. Έχουμε μία στρέβλωση σε αυτή τη χώρα η οποία φέρνει το 50% των μαθητών μας να στρέφονται προς ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές. Αυτά τα παιδιά θα είναι αδύνατον αύριο να βρουν εργασία. Θα απαξιωθεί και η προσπάθεια που κάνανε και η γνώση που κατακτήσανε και το έξοδο που έκανε η πολιτεία για να τους φέρει σε αυτό το επίπεδο. Απέναντίας οι φοιτητές οι οποίοι ασχολούνται στην παραγωγή, που επιλέγουν σχολές που θα μπουν στην παραγωγή της χώρας μας είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και θα κλείσω εδώ. Στον τομέα της πληροφορικής που τα τελευταία 10 χρόνια τα τελευταία 8 χρόνια η
εξέλιξη, η αύξηση της απασχόλησης στην Ευρώπη υπερβαίνει το 20%. Πάει μόνο το 4% των μαθητών μας. Και έχουμε εξαιρετική βάση και στα μαθηματικά και στην, γενικότερα στο κομμάτι της εκπαίδευσης που μπορεί να τα υποστηρίξει αυτά τα παιδιά. Αλλά δεν υπάρχει μία προοπτική, δεν υπάρχει μία κατεύθυνση προς αυτή. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι πρέπει να γίνει, να ξεκινήσει ένας ευρύς διάλογος. Εμείς τον κάνουμε γιατί είμαστε άνθρωποι της αγοράς. Τον κάνουμε, μπορούμε να τον κάνουμε και με στοιχεία και εμπεριστατωμένα, σε άλλη φάση και πιο οργανωμένα και μελετημένα. Θα πρέπει όμως και η κοινωνία και οι γονείς και οι μαθητές να αρχίσουν να σκέφτονται την θέση τους στην παραγωγική διαδικασία της χώρας. Αυτό θα φέρει δουλειές και αυτό θα φέρει και ανέλυξη επαγγελματική και μάλιστα επειδή ζούμε την οικονομία της γνώσης, αυτά τα παιδιά θα είναι και με υψηλές αποδοχές στο μέλλον. Κάπως έτσι πρέπει να το δούμε και όχι μίζερα να μπούμε σε μια σχολή γιατί μας έτυχε η βαθμολογία εκεί, είχαμε και βολευτήκαμε.